Rock Quiz. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι λέτε? Πάμε, πάμε. Έχω λίγο άγχος. Πλάκα έχει να σε κερδίσω σήμερα. Πλάκα έχει, θα γελάσουμε. Θα γίνει χαμός. Εμένα βρήκες. Λοιπόν, είμαι στο γραφείο της κόρης μου και κάνω το βίντεο. Γι' αυτό και είχε Hello Kitty από εδώ, που είναι από εδώ. Έχω χάρακα, που σημαίνει ότι θα κοπανάω. Και μ' αρέσει. Έχουμε και το μουρλό, βέβαια, που ό,τι ακούει το κάνει άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση, πόσα δευτερόλεπτα υπάρχουν μέσα στην ημέρα? Πλάκα έχει. 1000. 1002. Είναι 86.400, παιδιά. Μέσα έπεσα. Ναι, κέρδισες, Γιώργο, αλλά λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή που κέρδισες. Τι ποσοστό των ανδρών δεν έρχεται σε οργασμό κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης? 2%. 10%. Με τη σωστή απάντηση να είναι 25% νικητής, ο Πλάκα έχει. Πάμε. Θέλω να μου πείτε, πότε έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες? Ξεκινάει ο Πλάκα έχει με σκορ 1-1, πάμε. 1936. 1924. Και οι δύο δηλαδή είστε μετά Χριστόν, δεν έχετε διαβάσει τίποτα. Το 776 π.Χ. έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. Νικητής ο Γιώργος, αλλά πάλι ντροπή, πάλι ντροπή. Τι ποσοστό των ανδρών αυνανίστηκε τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο μήνα? Ξεκινάει ο Γιώργος. Το 70%. Πλάκα έχει, για πες. Γιατί κοίτας έτσι, Ελληνά? Τώρα, ρε. Τι έγινε? Σούρδε, σούρδε. Πού κάνε το μάτι? Λίγο πιο γρήγορα. Από 71%. Με σωστή απάντηση 60% νικητής ο Γιώργος και είμαστε στο 2-1. Απίστευτο. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι πάρα πολύ ωραία. Πλάκα έχει με το φαγητό, πώς τα πας? Αρκετά καλά. Πόσα σουβλάκια είχε η μεγαλύτερη παραγγελία που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα? Κοίτα, αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο που παίρνει ένας και λέει: Γεια σας, έθελε 99 σουβλάκια. Και του λέω: Σουβλατζής, ρε φίλε, θα κάνουμε 100. Ποιος θα φάει 100 σουβλάκια? Πάμε, Γιώργο. Θα πω δύο νούμερα. Αν είναι καλαμάκια σουβλάκια, θα πω ότι η μεγαλύτερη παραγγελία ήταν 600. 600. Αν ήταν με πίτα. Όχι, δεν ήταν με πίτα, μόλις το τσέκαρα. Ήταν κανονικά. 600, λοιπόν. Α, για να ρωτήσω κάτι. Είναι για πανηγύρι? Έχει νόημα, ρε φίλε. 150. Θα πω 1000. Η Πάτρα κατέκτησαν το ρεκόρ Guinness για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ένα, το πιο κουλό ρεκόρ Guinness, όπως έγραφε τότε ο τύπος της εποχή του 2010. 45.000 σουβλάκια σε μία παραγγελία στην Πάτρα. 2-2. Πόση ώρα διαρκεί η σεξουαλική πράξη των φιδιών? Λοιπόν, με βάση την εμπειρία με την πρώην μου, λοιπόν, ναι, πιστεύω... Κάτι μου είχε πει, λοιπόν. Ντροπή, ρε. Πιστεύω 3 λεπτά. Περίμενε λίγο. Μας λένε ότι το σκορ είναι 3-2, με κλέβετε το Γιώργο. Ναι, ρε παιδιά. Επειδή το φίδι μοιάζει με κάτι, πάει να πει ότι μπαίνει μέσα στο άλλο. Άκου τώρα. Ή έρχονται και φαινούν. Ηρεμία, έτσι, είναι 7,5 ώρα. 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, η σεξουαλική πράξη των φιδιών διαρκεί 23 ώρες, νικητής ο Πλάκα έχει 3-3. Πω, τι είναι αυτά, μας ξεφτιλίζουν, χαλάνε την πιάτσα. Τι ποσοστό των ανδρών κάτω των 45 ετών, κάτω των 45, παίρνουν μπλε χαπάκι? Ξεκινάει. Οπα. Ο Γιώργος. 17%. 23%. Με σωστή απάντηση. 25% νικητής ο Πλάκα έχει. 4-3. Πάμε για πετσόκομα τώρα, θα γίνει. Ή το λύγουμε ή πάμε σε ντέρμπι, εντάξει. Πώς είναι, 4-3, δεν είναι? Πόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής έχει η Ελλάδα? Ξεκινάει, ο Πλάκα έχει. 10.000 χιλιόμετρα. 735 χιλιόμετρα. Με 14.400 χιλιόμετρα νικητής, ο Πλάκα έχει, ρε. Πάμε, ρε, πάμε. Περίμενε, ένα-ένα. Εγώ νόμιζα πήγαμε ισοπαλία τώρα, 4-4. Όχι, παιδί μου, ήταν 4-3. Όχι, ρε φίλε.
καλά. Γεια σου Γιάννη, κουκιάς παίρνω. Έλα Γιώργο εδώ. Η ώρα είναι 7:30. Αν θέλεις να τα παίξεις όλα ή τίποτα. Η τελευταία ερώτηση κρίνει το νικητή. Θέλεις ή όχι. Σε έχω για τολμηρό, δεν σε έχω. Εννοείται, για... εννοείται. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση είναι απλή. Μπορεί να την έχουμε αναρωτηθεί κάποιες φορές, να έχουμε ασχοληθεί. Σύμφωνα με την επιστήμη, πόση ώρα συνουσίας είναι αρκετή για να κάνει καλό στην υγεία. Ξεκινάει ο πλάκα έχει. Αυτό το έβαλα και χθες στο quiz, στο Q&A που κάναμε. Να πω 13 λεπτά. Αυτό ισχύει και για τους άντρες και τις γυναίκες. Για να γίνει μια συνουσία, να συνημερώσει, χρειάζονται δύο άνθρωποι. Εκτός και εσύ είτε συνηθίσεις μόνος, δεν ξέρω. Το πάει λίγο. Θα καταφέρνω μια χαρά. Σαν τη Δέσποινα. Πάμε Γιώργο, δώσ' το. 14. Με σωστή απάντηση. 3 μόνο λεπτά, νικητή στο πλάκα έχει.